Ένα θέμα εργασίας μπορεί να είναι πρώτον πυλών να το διεκδικήσετε. Φοβάμαι ότι μόνο στο καλοκαίρι θα μπορέσετε να κάνετε αυτά που θέλετε. Αυτό τον καιρό κάπου σταματάνε κάποια σχέδιά σας για ταξίδια, για νομικές υποθέσεις, ενώ φίλοι σας συμπαραστέκονται. Οι τοξότες βρίσκονται σε μια περίεργη περίοδο. Συζητάτε με πρόσωπα του περιβάλλοντός σας, κάπου δεν τα βρίσκετε. Ένα οικονομικό θέμα φαίνεται ότι επιλύεται ουσιαστικά, ενώ αυτά που περιμένετε είτε από τα παιδιά είτε τον ερωτικό σύντροφο θα πραγματοποιηθούν κατά τον καλύτερο τρόπο μέσα στο καλοκαίρι, ειδικά για εσάς που είστε γεννημένοι 1-2-3 Δεκεμβρίου. Και να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι πραγματικά μετά τον Απρίλιο και ειδικά το καλοκαίρι, όταν ο Δίας πάει στο λιοντάρι, τα πράγματα θα είναι καλύτερα και θα έχουμε και μια αισιοδοξία όπως και αν έχουν τα πράγματα. Άρα από τώρα. Μετά τον Απρίλιο. Να φύγει ο Απρίλιος. Άρα ούτε ο Απρίλης είναι ένας θετικός μήνας. Ο Μάης είναι γενικότερα ένας θετικός μήνας. Για τον Απρίλιο δεν μιλάμε καθόλου. Για τον Απρίλιο θα έχουμε ένα το κόσμο, πολλά πράγματα, είτε αυτό έχει σχέση με καιρικά φαινόμενα, φυσικά φαινόμενα, είτε έχει σχέση με κάποιες εντάσεις. Περιμένουμε να φύγει ο Απρίλιος για να δούμε τι έχει μείνει, τι θα γίνει. Στο Μάιο υπάρχει αυτή η ανάκαμψη. Σιγά σιγά μετά τον Απρίλιο υπάρχει ανάκαμψη και από το τέλος, από τα μέσα Ιουλίου που ο Δίας μπαίνει πια στο λιοντάρι και πιο μπροστά ακόμα, εκεί πραγματικά πιστεύω ότι θα έχουμε μια ανάταση και θα μας δώσει πολύ χαρά. Λοιπόν, εγώ κεράκια μου, η Αφροδίτη ακόμα είναι στο δικό σας ζώδιο. Μην συζητήσετε και μην κλείσετε συμφωνίες μόνο αν είστε γεννημένοι 1-2-3 Ιανουαρίου, ενώ οι υπόλοιποι νομίζω ότι είστε αρκετά καλά. Και να ξέρετε εσείς ότι από τα μέσα του 2015 είναι η μοναδική χρονιά η δική σας. Ό,τι και αν έχει σαπίσει τώρα θα μπορέσετε να το ξαναφτιάξετε. Υδροχόοι μου, με τον ανάδρομο Ερμή έχετε να συζητήσετε πολλά αν είστε γεννημένοι 8-9. Με τα παιδιά, με τον ερωτικό σύντροφο υπάρχει ένα μπέρδεμα. Τα άγχη για την οικογένειά σας τα είχατε πολύ καιρό, τα έχετε και τώρα. Ενώ είστε αρκετά δυναμικοί και ένα οικονομικό θέμα θα μπορούσε να επιληθεί. Στον τομέα της εργασίας προσέχετε ρήγματα σε σχέσεις και σε συνεργασίες. Ενώ τα αγαπημένα μας ψαράκια, ενώ είστε σε μια καλή φάση, γίνονται ρήγματα σε σχέσεις με αγαπημένα πρόσωπα. Αν είστε γεννημένοι πρώτες μέρες, προσέχετε σκάνδαλα του Ήρθαν και του Ερντογάν, ενώ ή των τελευταίων ημερών νομίζω ότι σιγά σιγά σταθεροποιούνται σχέδια. Προσέχετε λίγο την υγεία σας και η ζωή συνεχίζεται και όλα θα περάσουν. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Τώρα. Κάνω τη συνταγή μου και φεύγω. Α, παίρνεις το σουφλέ, θα το κάνεις στον εγγονό. Σ' αγαπάνε πολύ. Σε καλή. Λοιπόν, είναι ωραίο τώρα που έχουν νέα γιαγιά.